Η συγκέντρωση σήμερα έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει και τα μη υποχρεωτικό συλλαγωγούν φάρμακα ή αλλιώς αποζημιούμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία και σε άλλα κανάλια διανομής εκτός των φαρμακείων. Ο λόγος που το κάνουμε δεν έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι αυτού του θέματος, αλλά πάνω απ' όλα το ότι εμείς πιστεύουμε και θα εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το φάρμακο ήταν, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να διατίθεται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού παρουσία φαρμακοποιού, ο οποίος μπορεί να το δώσει, να συμβουλεύσει και να προτρέψει τον ασθενή αν πρέπει να το πάρει ή όχι. Επίσης διαμαρτυρόμαστε για ένα άλλο σοβαρό λόγο, ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, ένα χρόνο πριν περίπου, με τον τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον τωρινό πρωθυπουργό, μαζί διαμαρτυρόμαστε για την πρόθεση της τότε κυβέρνησης τα φάρμακα να μην πάνε σε σούπερ μάρκετ. Το τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα γενικά δεν το γνωρίζουμε και θα πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθούν να μας το εξηγήσουν. Η τιμή των φαρμάκων έχει αποδειχθεί όπου έχουν πάει σε άλλα κανάλια πέρα από το φυσικό τους χώρο που είναι το φαρμακείο, η τιμή έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αντί να είναι υπέρ του πολίτη, του ασθενή, αυτό το μέτρο είναι εις βάρος του. Μας φοβίζει η λογική ότι τίθεται πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει το φάρμακο έτσι. Είτε είναι συνταγογραφούμενο, είτε είναι μη συνταγογραφούμενο, το φάρμακο είναι φάρμακο. Έχει τις παρενέργειες, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο της φαρμακευτικής αλλά και της ιατρικής κοινότητας είναι αντίθετο στις επιδιώξεις της κυβέρνησης για την πώληση των φαρμάκων αυτών και εκτός των φαρμακείων. Είμαστε διατεθειμένοι να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας, γιατί έχουμε βάλει πλάτη σε πάρα πολλά από τα οποία έχει ζητήσει κατά καιρούς το Υπουργείο με τελευταίο τις καθυστερούμενες πληρωμές μας. Αλλά αυτή τη φορά θίγει τον πυρήνα της δουλειάς μας, που είναι το φάρμακο, και θα αντιδράσουμε.